Όμως την απεργία έχει ο κάθε εργαζόμενος. Όταν απεργεί όμως δεν πληρώνεται. Αυτά είναι αρχές. Και όταν ακόμα κάνει και τύπου λευκές απεργίες, δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία μιας υπηρεσίας ή ενός σχολείου, και πάλι γίνονται αποκοπές. Αυτά είναι παγκόσμιες αρχές και πρακτικές. Έχει 2 μήνες που συζητούμε χωρίς να μπούμε στην ουσία. Είναι ανούσια η συζήτηση που γίνεται. Θα την κάνω πολύ ουσιαστική. Μα πάρθηκα μέτρα χωρίς διάλογο. Μα δεν υπήρξε διάλογος. Πόσες φορές λέχτηκα. Διερωτώ με ειλικρινά. Σε ποια χώρα του κόσμου ο πρόεδρος κράτους, ο αρχηγός κράτους, κάθεται όχι με το πανσυνδικαλιστικό κίνημα, με επιμέρους συνδικαλιστές. 7 ώρες. Συμφωνεί κάποια πράγματα. Πάνε και έρχονται με ένα ηχηρό όχι. Δείχνει την καλή διάθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανέβαζε θέματα γοήτρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, δεν έπρεπε ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συναντηθεί μαζί τους, ούτε εκ των υστέρων η Εξυπουργών Επιτροπή. Όταν ακούω κάποια κόμματα και τους συνεργαλιστές να λένε διάλογο, ποιον να φέρουμε, τον Πάπα να διαπραγματευτεί μαζί τους. Εννοούσαν όμως πριν από τις 2 Ιουλίου και τέλειωσε πρόεδρε. Αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά τέλειωσε. Ήταν η ρίζα που μας οδήγησε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Ακούστε, δεν θα φάω την ώρα με τα τετριμένα. Και πριν τις 4 του Ιούλη υπήρξε διάλογος. Αλλά αν κάποιοι εννοούν τον διάλογο ότι για να γίνει μια αλλαγή σε αυτόν τον τόπο πρέπει απριόρι να συμφωνήσουν και οι οποιοδήποτε συντεχνιακοί, αυτός ο τόπος δεν θα πηγαίνει μπροστά, αλλά θα πηγαίνει πίσω. Αλλά ας μπούμε στην ουσία. Γιατί δεν λέχτηκαν ποτέ να μάθει ο κόσμος. Στο ΡΙΚ δεν έχετε συνδικαλιστές. Ή ΠΑΣΥΔΗ δεν έχετε. Ας ξεκινήσω από το ΡΙΚ. Οι συνδικαλιστές σας δεν έρχονται δουλειά. Σας ρωτώ. Να μάθω. Οι συνδικαλιστές του ΡΙΚ, επειδή είναι συνδικαλιστές. Έρχονται. Σας απαντώ. Γίνεται να είσαι συνδικαλιστής, να μην πάει. Η στάση είναι επαγγελματίας. Η πλήστη. Μα δεν έχω τίποτα με τα άτομα. Η πλήστη συνδικαλιστές έχει καμιά 10 χρόνια να πάνε στο σχολείο. Την ίδια ώρα, με βάση το σύστημα, πήραν και τις προαγωγές τους και οι άλλοι είναι βοηθοί διευθυντές και άλλοι είναι διευθυντές. Έγιναν διευθυντές σχολείων χωρίς να μπουν τα τελευταία 8-10 χρόνια στην τάξη. Ακούστε, περιμένετε. Μιλούν να πάνε τα ζητήματά τους στη ΜΕΠΕΗ. Και το δέχτηκε η κυβέρνηση. Καλά, όταν απαλλάσσοντο όλα αυτά που συσσωρεύτηκαν πήγαν να συζητηθούν στη ΜΕΠΕΗ καμιά φορά. Πήγαιναν στο γραφείο του οποιοδήποτε υπουργού, πίεζαν και έπαιρναν συνέχεια απαλλαγές. Θα έρθω να μιλήσω για τον μάχημο δάσκαλο και τον μάχημο καθηγητή. Για αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα είμαι μπροστά. Γιατί είναι αυτοί που αδικούνται. Ο μάχημος ο δάσκαλος που μπαίνει πρωτοδιόριστος με 29 ώρες εργασία των 40 λεπτών και ο μάχημος καθηγητής που μπαίνει με 24 ώρες των 45 λεπτών. Και ρωτώ, δεν πρέπει να δώσω τον αγώνα για τον μάχημο δάσκαλο των 29 ωρών? Και πρέπει να συνεχίζουν 67 εκπαιδευτικοί να μην μπαίνουν στην τάξη. Να έχω τον διευθυντή του γυμνασίου ή του λυκείου. Επειδή έγινε διευθυντής, ακούστε, 0 ώρες διδασκαλίας. Και θα σας ρωτήσω κάτι όμως. Ο διευθυντής δεν έχει ευθύνη διοίκηση σε ένα σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το διοικητικό του ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαρά μου. Άρα, ας πάμε την αρχή, ότι αυτός που εξασκεί διοικητικά καθήκοντα πρέπει να αφοσιωθεί στα διοικητικά του καθήκοντα.
καλά ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, ο Διευθυντής της Πολιοδομίας, ο Διευθυντής ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος δεν εξασκεί διοικητικά καθήκοντα, δεν έχει να διοικήσει χιλιάδες κόσμου. Mm-hmm. Και όχι όμως έχει διοικητικά καθήκοντα, πρέπει να πάρει και αποφάσεις αν θα δοθεί η πολιοδομική άδεια για τον Διευθυντή Πολιοδομίας. Ναι. Σοβαρά ζητήματα. Ο έφορος φορολογίας και ΦΠΑ κάνει διοίκηση σε 1.000 εργαζόμενους και περισσότερο σε 5 επαρχίες και πρέπει να αποφασίζει τελεσίδικα για τη φορολογία ή τις ενστάσεις. Απαλλάχτηκε από τα άλλα καθήκοντα οποιοδήποτε άλλος διευθυντής στη δημόσια και στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία. Όχι φυσικά. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι έχει ιδιαιτερότητα. Υπάρχει όμως κάτι... Αφήστε με. Όταν ακούσετε... Δεν θα έχετε επιχείρημα. Είπατε ότι πάντα έχουμε επιχείρηματα. Είπατε ότι υπάρχουν 67. Να τελειώσουμε αυτό. Που δεν πάνε στην τάξη. Ναι. Και είναι αυτή η εκπαιδευτική ομάδα στην τάξη. Είναι ακριβώς... Το 100% να το συνδικαλιστώ. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι λένε. Και εγώ σας λέω... 4 μέρες είναι στο σχολείο και μια στο συνδικαλισμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. 67 άτομα με τον Α ή Β τρόπο. Τις 2 μέρες γιατί είναι συνδικαλιστές, τις 2 γιατί είναι κάπου αλλού. Κανείς δεν πάει στην τάξη. Ωραία.